Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε συνέχεια το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Θεσσαλονικείς στη σελίδα 1047 και από το εδάφιο 13 και από το κεφάλαιο Δέλτα 4. Κεφάλαιο Δέλτα, 4 κεφάλαιο, 13 εδάφιο, σελίδα 1047 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς την πρώτη. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μεταυτού. Δια τούτο σας λέγομεν, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμεί ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συν αναστηθεί πρώτοι. Έπειτα εμείς όσοι απομένομεν θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και το θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους, περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρίαν να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς αιωδύνες εις την εγκυμονούσαν. Και δεν θέλω συ εκφύγει, αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε σκότοι, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης, πάντε εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θα ανοιχτός, ουδέ σκότος. Άρα λοιπόν, ας μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα, διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωσιν. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας. Διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστις απέθανε υπερ ημών, ή να είτε αγρυπνούμεν είτε κοιμόμεθα ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάμνετε. Αμήν. Η αρπαγή της Εκκλησίας, αδελφοί, έτσι πως την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είναι ένα μυστήριο. Και καθώς είναι μυστήριο, οι κοσμικές θρησκείες, οι κοσμικές εκκλησίες δεν μπορούν να το εννοήσουν και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν καν το σχέδιο του Θεού. Ο Παύλος μάλιστα μας το πληροφορεί αυτό, ότι ειδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Ένα συγκεκριμένο μυστήριο, το οποίο δεν είναι καταληπτό, παρά μόνο με την αποκάλυψη του Θεού στους αναγεννημένους, αλλά και ιδιαιτέρως στους ανθρώπους που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, καθώς είναι και γραμμένο ότι αυτός ο παράκλητος θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, θέλει σας υπενθυμίσει το Λόγο μου, και αυτός είναι που θα σας φανερώσει και τα μέλλοντα. Η αρπαγή λοιπόν της Εκκλησίας και όλο το σχέδιο του Θεού, με πολύ απλά λόγια, καλό είναι να το πούμε μια φορά ακόμη, αρχίζει ξαφνικά, την ώρα και την ημέρα δεν την ξέρουμε. Τα σημεία ο Θεός μας φανερώνει του ερχομού του, που αρχίζουν με τις οδύνες, σαν τις οδύνες, τις αρχές της οδύνες, όπως μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, τις οδύνες της εγκυμονούσης, αρχίζουν στην τελευταία γενιά, αρχίζουν με τους δύο πολέμους, έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία που έγιναν, τους δύο παγκόσμιους πολέμους, και ολοκληρώνεται η αρχή των οδύνων με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, αφού προηγήθηκε η κρίση, όπως ο Θεός προσδιόρισε στο Λόγο του και όπως οι ίδιοι οι Ισραηλίτες ζήτησαν το αίμα αυτού του Ιησού Χριστού όταν το σταύρωναν σε μας, και έγινε τότε το 70 μετά Χριστό, και στα παιδιά μας που έγινε το 1940 περίπου με 45 το περίφημο ολοκαύτωμα από τους Ναζί, από τον Χίτλερ. Και αμέσως μετά, ενώ κανένας δεν το περίμενε παρά μόνο οι χριστιανοί που μελετούσαν το Λόγο του Θεού και περίμεναν μετά την κρίση τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, δημιουργήθηκε σαν από θαύμα ένα κράτος που αποτελείται από λιγότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι μέσα σε μια περιοχή εκεί
τη γη τους, στη γη της επαγγελίας για το λαό Ισραήλ, ανάμεσα σε τόσους Άραβες που κανένας δεν πίστευε ούτε ότι θα δημιουργηθεί, ούτε ότι θα μπορέσει να επιβιώσει, όμως και δημιουργήθηκε και επεβίωσε και σήμερα, όπως ακριβώς φανερώνει ο Λόγος του Θεού, είναι μία από τις μεγάλες, κατά περίεργο τρόπο, δυνάμεις της ανθρωπότητος, ένα κράτος από τα ελάχιστα που διαθέτουν πυρηνική ενέργεια, πυρηνικό εξοπλισμό. Και με συνεχείς πολέμους από το 48 μέχρι σήμερα έχει επιβληθεί και έχει, τολμώ να πω, συντρίψει όλους τους εχθρούς στην περιοχή. Όμως ένα ωραίο χαρακτηριστικό σημείο του Λόγου του Θεού είναι ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών. Έχοντες τόσο μεγάλη στρατιωτική δύναμη ο λαός Ισραήλ, οι Ισραηλίτες δεν κατάφεραν να ελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ, η οποία ούτε θα ελευθερωθεί, θα συνεχίσει να είναι πατουμένη υπό των εθνών. Έλληνες είναι, Άραβες είναι, Σύριοι είναι, όλα τα έθνη είναι εκεί, Ισραηλίτες είναι, Άραβες είναι, Παλαιστίνοι είναι, πατουμένοι υπό των εθνών μέχρι να εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών, που κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να είναι πατουμένοι υπό των εθνών μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, μέχρι να τελειώσει αυτή η ευλογημένη περίοδος της χάριτος, το διάλειμμα στο έργο του Θεού. Η αρπαγή της Εκκλησίας λοιπόν, να τη δούμε τώρα τι είναι και πώς εξελίσσεται, πώς θα εκπληρωθεί, λέει η Γραφή ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλω μεν κοιμηθεί, όλοι δεν θα πεθάνουμε δηλαδή εν Χριστώ, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε μέσα σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Και με την αρπαγή της Εκκλησίας τελειώνει η περίοδος της χάριτος και αρχίζει το έργο του Θεού για τις έσχατες ημέρες. Αμέσως μετά την αρπαγή αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος, που δεν μπορεί να αποκαλυφθεί αν δεν βγει από τη μέση ο κατέχων και το κατέχων. Αποκαλύπτεται, τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι ήπιος, θα υπάρχει το κήρυγμα του Λόγου του Θεού από τους δύο προφήτες και από όλους εκείνους που δεν θα θελήσουν οικειοθελώς να βάλουν το χάραγμα, γιατί τα πρώτα 3,5 χρόνια ο Αντίχριστος θα βάζει το χάραγμα με τη θέληση των ανθρώπων, αλλά αμέσως μετά το κλείσιμο των 3,5 ετών, τότε θα αποκτήσει ιδιαίτερη εξουσία ο διάβολος και ο Αντίχριστος, γιατί όπως θα δούμε αργότερα θα πέσει στα 3,5 χρόνια από τον ουρανό, δεν θα υπάρχει τόπος στον διάβολο στον ουρανό, θα φρύτει γιατί θα ξέρει το τέλος του και εκεί θα γίνει ένας απέσιος δικτάτορας ο Αντίχριστος με όλη την εξουσία του διαβόλου, που θα ταλαιπωρήσει τους ανθρώπους κατά τέτοιο τρόπο που η Γραφή λέει ότι θα υπάρξει θλίψης που δεν έχει γίνει και ούτε πρόκειται να γίνει στο ανθρώπινο γένος, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να εννοήσει το μυαλό του ανθρώπου ώστε η Γραφή να λέει ότι θα γίνει θλίψης τέτοια που δεν έχει γίνει και ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Και στο τέλος των 3,5 ετών τον δεύτερον θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, η Δευτέρα Παρουσία, αφού προηγούμενα ο Ιησούς Χριστός θα στείλει τους αγγέλους του να επισυνάξει και τους φίλους του νυμφίου, την επισύναξη των Αγίων από τους αγγέλους. Και αμέσως μετά θα εγκατασταθεί η Βασιλεία του Χριστού επί της γης, όπως την έδειξε στο Δανιήλ, και ο Αντίχριστος με τον ψευδοπροφήτη θα ριχθούν στην γέννα του πυρός, όπου για πρώτη φορά θα ανοίξει η γέννα του πυρός να δεχθεί αυτούς τους δύο. 1,000 χρόνια θα βασιλεύσει με ράβδο σιδηρά ο Χριστός επί της γης. Και μέσα σε αυτά τα 1,000 χρόνια όλοι, δηλαδή όλοι οι έχοντες βάλει χάραγμα, αφού γεννήσουν και παιδιά, θα αυξηθούν και θα ζήσουν υποτασσόμενοι κατά πάντα εν ράβδο σιδηρά, όπως είπαμε, στο Λόγο του Θεού. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν οι αναισθημένοι,
η Εκκλησία του Χριστού η Νύμφη, αλλά και οι φίλοι του Νυμφίου που θα έχουν εγκατασταθεί στη Βασιλεία του Χριστού επί της γης για 1000 χρόνια με έδρα την Ιερουσαλήμ, και υποχρεωμένοι θα είναι οι άνθρωποι, οι χαραγμένοι καταρχάς και τα παιδιά τους χωρίς το χάραγμα αργότερα, κάποιες φορές το χρόνο, μία, δύο, τρεις, δεν θυμάμαι, να προσκυνούν τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα όπως έκανε ο λαός Ισραήλ. Στα 1000 χρόνια θα λυθεί ο διάβολος, γιατί ξέχασα να σας πω ότι όταν ο Αντίχριστος θα φυλακιστεί στη γέννα του πυρός, θα δεθεί και ο διάβολος. Στα 1000 χρόνια θα τον λύσει, θα επιτρέψει ο Θεός να λυθεί ο διάβολος, θα ξεσηκώσει πάλι όλους τους ανθρώπους εναντίον των Αγίων, εναντίον του Χριστού, και τότε θα γίνει η τελική κρίση, όπου η γη και ο ουρανός όλα θα παρέλθουν, θα καταστραφούν με συρριγμό, θα διαλυθούν τα στοιχεία πυρακτούμενα όπως λέει η Γραφή, θα στηθεί ο θρόνος ο λευκός και εκεί ο Χριστός θα κρίνει όπως ο ποιμένας τα πρόβατα και τα ερήφια, αφού πια θα γίνει και η τελική ανάσταση των νεκρών, η δεύτερη ανάσταση. Η αρπαγή της Εκκλησίας και η επισύναξη των Αγίων στην αρχή και στο τέλος της εφταετίας αποτελεί την Ανάσταση την πρώτη, την Ανάσταση για την Εκκλησία και την Ανάσταση για τους φίλους του Νυμφίου. Η Ανάσταση η δεύτερη που θα γίνει μετά τη Χιλιετή Βασιλεία είναι Ανάσταση Κρίσεως. Εκεί πια θα ανοιχθούν τα βιβλία των έργων των ανθρώπων, θα κριθούν οι άνθρωποι κατά τα έργα τους και θα καταδικαστούν. Αυτή είναι τα ερήφια εξ αριστερών, και οι έχοντες λάβει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη θα τους τοποθετήσει ο Χριστός εκ δεξιών και θα γίνουν πια βασιλείς και ιερείς του υψίστου εις τους αιώνες των αιώνων. Όμως σήμερα το μάθημά μας είναι πολύ σύντομα, είπαμε όλο το σχέδιο του Θεού, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι το μυστήριο αυτό που, με το οποίο μάλλον ο Θεός, όπως είπαμε, ξεκινάει το έργο Του. Περιγράφει πάρα πολύ ωραία η Γραφή της πρώτης αρπαγής της Εκκλησίας μέρες, λέγοντας ότι θα είναι όπως ήταν τον καιρό του Νόε, όπου οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενύφευον, ενυφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό, ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Και αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, ότι οι άνθρωποι θα είναι σε μία ευημερία, που όμως θα υπάρχει μία πρόσκληση του Θεού, γιατί θα λάβει χώρα στην τελευταία σάλπιγγα, στη σάλπιγγα του Θεού, με κέλευσμα με φωνή αρχαγγέλου, και οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτα, όσοι απομένουμε θα μεταμορφωθούμε. Η ημέρα όμως και η στιγμή είναι άγνωστη, η περίοδος και οι συνθήκες πριν την αρπαγή, πριν ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, θα είναι σε ευημερία όπως είμαστε τώρα, σε ανησυχία όπως είμαστε τώρα, με κύριο χαρακτηριστικό όμως την αύξηση της αμαρτίας. Γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της αρπαγής της Εκκλησίας των Εσχάτων ημερών είναι ότι η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Οι άνθρωποι θα τρώνε γιατί θα έχουν να τρώνε. Οι άνθρωποι θα πίνουνε γιατί θα έχουν να πίνουνε όπως σήμερα. Οι άνθρωποι θα φυτεύουνε γιατί πρέπει να φυτέψουνε από την έλλειψη του πράσινου. Οι άνθρωποι θα οικοδομούνε γιατί θα έχουνε να οικοδομούνε, αλλά ταυτόχρονα θα νυμφεύονται και θα νυμφεύουσι και μια φορά και δυο και τρεις και 23, γιατί πια ο γάμος δεν θα έχει καμία σημασία. Και το ωραίο χαρακτηριστικό είναι ότι στις μέρες μας το όνομα της γυναίκας, σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, παραμένει στη γυναίκα και δεν παίρνει το όνομα της συζύγου, με τη λογική ότι δεν θα παντρευτεί δά και μια φορά. Οπότε κάθε 2-3 χρόνια που πρέπει να παντρεύεται δεν μπορεί να αλλάζει και το όνομά της. Και έτσι μένει σταθερό το όνομα του πατέρα της. Επίσης μοιάζει, το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι η πρόσκληση του Θεού να εισέλθει στην Κιβωτό. Και η Κιβωτός της εποχής αυτής, σε αντιστοιχία με την Κιβωτό του Νόε, είναι η Εκκλησία. Η πρόσκληση λοιπόν πρώτα-πρώτα των ανθρώπων για τη σωτηρία είναι να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η αρπαγή δεν είναι ανθρώπων, είναι Εκκλησίας. Δεν θα παραλάβει ανθρώπους, θα παραλάβει Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ένα σώμα, είναι η νύμφη του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού που κεφαλή έχει τον ίδιο τον Χριστό. Και αποτελείται από μέλη. Μέλη ενεργά και ζωντανά.
σώμα. Το σώμα αποτελείται από μέλη, πόδια, χέρια, μάτια, αυτιά. Όλα εργάζονται σε απόλυτη τάξη, παίρνοντας εντολές μόνο από το κεφάλι που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία, δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα. «Συ είσαι Πέτρος», είπε ο Χριστός, «και επί ταύτης της πέτρας εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου». Την Εκκλησία την οικοδομεί ο Χριστός. Μακάριος ο άνθρωπος που θα λάβει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, μια δεύτερη χαρακτηριστική πρόσκληση που λέει: «Επίσης θα είναι ομοίως, καθώς έγιναν τις ημέρες του Λότ, οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, υπόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν, καθήν ημέραν ο Λότ εξήλθε από Σοδόμων». Η δεύτερη πρόσκληση είναι, και αυτά είναι τα δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά, να εισέλθουμε στην Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα να εξέλθουμε και από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει πεθάνει και πρέπει να είναι πεθαμένος, νεκρός για μας. Εμείς να είμαστε ζωντανοί για τον Χριστό. Πεθαμένοι για τον κόσμο, ζωντανοί για τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία, αλλά έξω από τον κόσμο. Γιατί άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Ο βασιλιάς όμως της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά. Προχωρώντας όμως ο Χριστός να μας περιγράψει πέραν από τις δύο αυτές σημαντικές προκλήσεις και προσκλήσεις, γιατί αδελφοί, ας το προσέξουμε αυτό, ο άνθρωπος που μπήκε στην Εκκλησία και δεν έχει βγει από τον κόσμο δεν λαμβάνει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και ο άνθρωπος που έχει βγει από τον κόσμο αλλά δεν έχει μπει στην Εκκλησία του Χριστού δεν λαμβάνει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η αναγκαία και η κασμή συνθήκη για την αρπαγή της Εκκλησίας. Έξω από την αμαρτία του κόσμου και από τις επιθυμίες του κόσμου και από τα φώτα και τις διασκεδάσεις και την συνάφεια του κόσμου και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μέσα. Και το αποτέλεσμα είναι όποιος με ακολουθήσει, είπε ο Χριστός, και αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, τέκνα, εν εκείνε μου και του Ευαγγελίου, εκατονταπλάσια θα απολαμβάνει στη ζωή αυτή και ζωή αιώνιων θα κληρονομήσει. Μέσα στην Εκκλησία και έξω από τον κόσμο θα απολαμβάνει τις ευλογίες του Θεού. Μετά πάσης βεβαιότητας. Χωρίς καμία αμφιβολία, και δεν θα χρειάζεται να περάσεις από δοκιμασία παιδείας για να σε βγάλει με το ζόρι, όπως έβγαλε ο Θεός με το ζόρι τον Λότ. Αλλά όπως ο Αβραάμ που βγήκε και δεν μπήκε καν στα Σόδομα και στα Γόμορα, ή όπως ο Νόε που οικοδομούσε 120 χρόνια την Κιβωτό για να μπορέσει να εισέλθει αυτός και η οικογένειά του και να σωθούνε. Όμως ας δούμε λίγο και τις ώρες της αρπαγής. Λέει η Γραφή, κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβεί διαναλάβει αυτά, και ως της εν το αγρό μείω σας μη επιστρέψει στα οπίσω. Δύο ακόμη προσκλητήρια, όχι όμως προς τα μέσα, αλλά προς τα έξω. Πρόσεξε να μην κατέβεις από το όρο στο Άγιο, από το ύψος που ο Χριστός έχει ανεβάσει, για κανένα λόγο, ιδιαίτερα δε για τα υπάρχοντά σου, για τις μέρημνες, τις βιωτικές και οποιασδήποτε άλλες συναισθηματικές, οικονομικές, συμφέρον δηλαδή, οι σαρκικές προσκλήσεις θα σου δώσει ο κόσμος. Μην κατέβεις ποτέ από το ύψος του Χριστού. Αλλά και επιπλέον, και ας μη επιστρέψεις τα οπίσω. Μη στρέψεις και επιστρέψεις τα οπίσω. Προχωράμε μπροστά, αδελφοί. Θα ανεβαίνουμε, δεν θα κατεβαίνουμε, θα ανεβαίνουμε και θα προχωράμε μπροστά. Ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί το άρωτρον και στρέφει στα οπίσω, είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Την έβγαλε ο Θεός από τα Σόδομα και τα Γόμορα, αλλά ποτέ δεν εισήλθε στην γη της επαγγελίας, ποτέ δεν γλίτωσε, δεν σώθηκε, γιατί η καρδιά της ήτανε στα πίσω. Ήτανε εκεί που ήταν δεμένη. Εκεί που ενδιαφερότανε, που αγαπούσε, που επιθυμούσε. Ενώ ο Θεός θέλει την καρδιά μας να είναι δεμένη, η επιθυμία μας και η αγάπη μας να είναι μπροστά στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή, αδελφοί, με
λίγα λόγια είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, που όμως έχει επίσης, τελειώνοντας την περιγραφή του ο Χριστός, έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, που δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δεν είναι εξασφαλισμένο το ότι θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, εάν δεν είσαι αφιερωμένος. Βεβαίως υπάρχουν εκεί 10 παρθένες, ας μην μιλάνε τα παιδάκια, οι γονείς να προσέξουν λιγάκι, δεν είναι καλό να γίνεται πίσω εκεί βαβούρα, και επίσης τα μεγάλα παιδιά να μην παίζουν με μικρά παιδιά, αλλά να είναι στα χέρια των γονιών τους, σας παρακαλώ. Με μεγάλη προσοχή, να μην ενοχλούμε τους άλλους, σας παρακαλώ πολύ. Όλοι να έχουμε τα παιδιά μας στην αγκαλιά μας ή κοντά μας. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της αρπαγής της Εκκλησίας είναι ότι δεν υπάρχει εξασφάλισης. Αλλά δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Είναι ένα πρόβλημα, ένας κίνδυνος, ένας φόβος. Εγώ και η γυναίκα μου στο ίδιο κρεβάτι, θα είμαστε μαζί απάνω. Και το χαρακτηριστικό είναι, θα είσαι έτοιμος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Θα είσαι μέσα στην κυβωτό, μέσα στην εκκλησία. Θα είσαι έξω από τον κόσμο. Θα προχωράς προς τα μπρος. Θα ανεβαίνεις την πορεία σου προς τον ουρανό. Εάν κάτι από αυτά δεν συμβαίνουν, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Με μέσον δεν πάμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Με πίστη και με αφιέρωση. Και η ερώτηση των μαθητών είναι, πού Κύριε? Και η απάντηση είναι, εκεί που είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Αυτή με λίγα λόγια, αλλά πολύ αποκαλυπτικά, ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει την αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα πρέπει να προσέξουμε πώς οι άνθρωποι σκέπτονται, και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για να ξέρουμε με τη χάρη του Χριστού τι είναι η αλήθεια, και ο Θεός να μας φανερώνει και να μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Γιατί όπως προείπαμε, είναι τρεις συγκεκριμένες ημέρες. Είναι η αρπαγή, είναι Δευτέρα Παρουσία και είναι η κρίση η τελική. Η αρπαγή, ύστερα από 7 χρόνια είναι η Δευτέρα Παρουσία, και ύστερα από 1000 χρόνια είναι η κρίση η αιώνια. Υπάρχουν λοιπόν πολλές θεωρίες επάνω στο σχέδιο του Θεού, και πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να τις ακούσουμε, να τις γνωρίσουμε και να προσέξουμε και να προσευχόμαστε ο Θεός να μας φυλάει να μένουμε στην αλήθεια. Υπάρχει η θεωρία η αχιλιαστική, όπως θέλουν να τη λένε, είναι του Δαρβίνου η θεωρία, η οποία δεν δέχεται τις τρεις ξεχωριστές μέρες, αρπαγή, Δευτέρα, Παρουσία και Κρίση, αλλά θεωρεί όλες ότι είναι μία μέρα. Ακόμη αυτή τη θεωρία πιστεύω ότι την έχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία, νομίζω και η Καθολική Εκκλησία. Γι' αυτό ξεκινώντας είπαμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η αρπαγή είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο. Πολλές φορές λένε, δηλαδή, υπάρχουν δύο αναστάσεις, τρεις αναστάσεις. Είναι μπερδεμένοι οι άνθρωποι. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας ξεκαθαρίζει τρεις διαφορετικές μέρες. Η αρπαγή της Εκκλησίας και οι μέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας είναι μέρες ευημερίας και ησυχίας. Εκεί που λένε οι άνθρωποι ησυχία, εκεί και ασφάλεια, εκεί έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Η Δευτέρα Παρουσία είναι μια μέρα που προηγείται η μεγάλη θλίψης. Και όχι μόνο η μεγάλη θλίψης, αλλά και οι δυνάμεις των ουρανών σαλεύονται. Ο ήλιος κάνει το φέγκος, η σελήνη, οι άνθρωποι τρέμουνε, φοβόνται από τα επερχόμενα δεινά, βλέπουν τα πάντα να χάνονται και βλέπουν στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου και τον Κύριο να κατεβαίνει επί της γης με τα πάντων των Αγίων. Τελείως ξεχωριστή περίοδη, τελείως ξεχωριστή ενέργεια από το Θεό, τελείως ξεχωριστές συνθήκες για την ανθρωπότητα, που δεν μας αφήνει καμία αμφιβολία ο Λόγος του Θεού ότι αποτελούν και τελείως ξεχωριστές μέρες. Άλλωστε, την αρπαγή της Εκκλησίας την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, καθώς διαβάσαμε, αυτός ο Κύριος θέλει κατά δύο επ' ουρανού,
με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αυτός θα παραλάβει την εκκλησία του, καθώς οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον, και εμείς θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Στη Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος είναι και το σημείο του φαίνεται στον ουρανό, με τα πάντων των Αγίων έχει γίνει και η αρπαγή της εκκλησίας και η επισύναξη των Αγίων από τους αγγέλους. Είναι η νύμφη, η εκκλησία, και οι φίλοι του νυμφίου που είναι η Παλαιά Διαθήκη, και όσοι σώθηκαν μη βάζοντας το χάραγμα. Και αμέσως μετά πια έρχεται ο Κύριος, είναι η μάχη του Αρμαγεδόνος, φωνεύονται όλοι όσοι πάνε να πολεμήσουν με τα στρατεύματα, ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης, με τα στρατεύματά του εναντίον του Κυρίου, και απομένουν ολίγοι σε μία γη εντελώς κατεστραμμένη, την οποία ο Θεός ζωοποιεί, θεραπεύει, γιατρεύει, και στους δικούς του λέει έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων, 5 πόλεων, 2 πόλεων, καθώς θα σταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά το έργο του. Τελείως διαφορετικές μέρες. Επίσης και η τρίτη μέρα της κρίσης είναι τελείως διαφορετική μέρα, γιατί το περιβάλλον πια είναι πνευματικό. Πάει ο ουρανός, πάει η γη. Δεν υπάρχει τίποτα το υλικό. Έχει στηθεί ο λευκός θρόνος του Θεού. Έχει γίνει η Δευτέρα Ανάσταση πλέον, η Ανάσταση των αμαρτωλών. Γιατί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να υπάρχουν αιώνια. Και εκεί στο θρόνο του Θεού θα κάτσει ο Θεός πια με το ίδιο σώμα όπως όλοι οι άνθρωποι, το ανεστημένο, και θα χωρίσει τα πρόβατα εκ δεξιών λέγοντας προς αυτούς: «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη Βασιλεία την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου». Στους δε λοιπόν, και αυτοί είναι όσων βρέθησαν τα ονόματα γραμμένα στο βιβλίο της ζωής με την αναγέννηση ή με το να μην βάλουν το χάραγμα, στο τέλος με την επισύναξη των Αγίων από τους αγγέλους, και οι άλλοι, οι λοιποί, είναι γραμμένοι στα βιβλία των έργων, όπου όλοι έχουν ό,τι έχουν εργαστεί, γιατί τίποτα δεν ξεχνιέται, παρά μόνο ξεχνιόνται και χάνονται αυτά που το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει. Αυτά χάνονται, αυτά δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Που προέρχεται από τη μετάνοια, από το κάλεσμα του ονόματος του Ιησού Χριστού και από το πλήσιμό μας με το αίμα του Χριστού. Αυτά χάνονται, εξαφανίζονται. Τα έργα όμως των λοιπών ανθρώπων δεν χάνονται, και με τα έργα του κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αγιαστεί μέσα στον κόσμο αυτό, όπου άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και το αποτέλεσμα είναι: υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρτο εξώτερον, στη γέννα του πυρός, εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριχμός των οδόντων, όπου είναι ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους του, αλλά δυστυχώς, αν και δεν είναι ετοιμασμένο για τους ανθρώπους, και για τους ανθρώπους που πλανήθηκαν από το διάβολο και τους αγγέλους του. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη θεωρία, όπου οι τρεις μέρες είναι μία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές θεωρίες, όπου υπάρχει κοινή ταύτιση της πρώτης και της δεύτερης μέρας. Αρπαγή της Εκκλησίας και Δευτέρα Παρουσία, και βέβαια μιλάνε και για τη χιλιετή βασιλεία, αλλά έχουν συνδυάσει ταυτότητα, ταύτιση της αρπαγής με τη Δευτέρα Παρουσία. Και θα διαβάσουμε πού στηρίζονται, αδελφοί, οι άνθρωποι αυτοί. Ας πάμε στη σελίδα, 1099, να δούμε πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού τη Δευτέρα Παρουσία και αυτό που προηγείται της Δευτέρας Παρουσίας, το οποίο κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι από το κεφάλαιο Ιωταθήτα, 19 κεφάλαιο του βιβλίου Αποκάλυψης του Ιωάννου. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. «Και μετά τα αυτά ήκουσα ως φωνή μεγάλη όχλου πολλού εν το ουρανό λέγοντος: Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουσι στον Κύριον των Θεών ημών. Διότι αληθινέ και δίκαιη είναι η κρίση αυτού, διότι έκρινε την πόρνη την μεγάλη, ή της έφθυρε την γη με την πορνίαν αυτής, και εξεδίκησε
Εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού και εκ δευτέρου είπων αλληλούια και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν των καθήμενων επί του θρόνου λέγοντες αμήν αλληλούια. Και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή λέγουσα ενείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα και ας δώσομαι τη δόξα εις αυτόν διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν και εδόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ γράψον μακάριοι οι κεκλειμένοι εις τον δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν και λέγει μη πρόσεχε μην κάμεις τούτο εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου ήτινες έχουσι την μαρτυρίαν του Ιησού. Τον Θεόν προσκύνησον διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Εδώ είναι ο γάμος του αρνίου, γιατί αμέσως μετά στο 11 εδάφιο λέει η γραφική είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού υπός λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη και λοιπά είναι η Δευτέρα Παρουσία. Αμέσως πριν τη Δευτέρα η Παρουσία υπάρχει ένα γεγονός πραγματικά σημαντικό, συγκλονιστικό στον ουρανό. Ενώ κάτω στη γη υπάρχει θλίψης μεγάλη, ενώ κάτω οι δυνάμεις της φύσης αναστατώνονται και οι άνθρωποι τρέμουν και φοβούνται από τα υπερχόμενα δεινά, στον ουρανό υπάρχει ένα πανηγύρι που ελπίζουμε να είμαστε αδερφοί εκεί. Και αυτό το πανηγύρι είναι ο γάμος του αρνίου. Είναι οι νύμφοι, οι φίλοι του νυμφίου, ο Χριστός και ο Θεός που κάνει τον γάμο. Δόξα στο Θεό. Είναι το τέλος των σεσωσμένων. Είναι η σφραγίδα της πρώτης Ανάστασης. Είναι η δόξα του Χριστού που είναι η γυναίκα Του. Πια εκεί δεν θα υπάρχει πόνος, δάκρυ, θλίψη γιατί ο Χριστός παντρεύτηκε την Εκκλησία και τέλειωσαν όλα. Και όταν μας λέει σε εμάς ότι δεν χωρίζουμε πόσο μάλλον Αυτός. Δόξα στο Θεό. Είναι ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα και ελπίζουμε όλοι να τη ζήσουμε. Όμως δεν είναι η αρπαγή. Δεν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Η αρπαγή έχει προηγηθεί. Ένα χαρακτηριστικό της αρπαγής, αδελφοί, καθώς διαβάσαμε, είναι «Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται». Το κύριο χαρακτηριστικό της θεωρίας ή των θεωριών που βάζουν την αρπαγή της Εκκλησίας μετά την αποκάλυψη του Αντίχριστου, το κύριο χαρακτηριστικό του λάθους είναι ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με αυτό το εδάφιο το οποίο κατά κόρον ο Χριστός μας λέγει ότι δεν ξέρετε την ώρα και τη στιγμή. Εάν αδελφοί αγαπητοί προηγηθούν τα 7 χρόνια με τις 7 σφραγίδες, τις 7 σάλπιγγες και τις 7 πληγές που έχουν προηγηθεί και μετά την 7η πληγή πιστεύουμε ότι θα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, ξέρουμε τους χρόνους και τους καιρούς. Δεν θα γίνει σαν το κλέπτη ενοιχτή καθήν ώρα δεν στεχάζεστε. Υπάρχει μια χρονική συνέχεια. Έχουν προηγηθεί 7 σφραγίδες, δεν έχει γίνει ακόμη η αρπαγή. Δεν θα γίνει ακόμη, πρέπει να έρθουν οι 7 σάλπιγγες. Έρχονται οι 7 σάλπιγγες, δεν θα γίνει ακόμη η αρπαγή. Πρέπει να έρθουν οι 7 πληγές. Και όταν έρθουν πρώτη, δεύτερη, συγκεκριμένες όμως και οι 7 σφραγίδες και οι 7 σάλπιγγες και οι 7 πληγές, τότε ετοιμάσου για την αρπαγή της Εκκλησίας. Μα τότε δεν είναι αρπαγή. Τότε ξέρουμε λεπτομέρειες, γιατί μετά την αρπαγή ο χρόνος είναι με λεπτομέρεια και τα γεγονότα και τα συμβάντα είναι με λεπτομέρεια περιγεγραμμένα. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι το περιβάλλον θα είναι πριν τη Δευτέρα Παρουσία τραγικό, αλλά θα είναι και προσδιορισμένο χρονικά.
Έγινε και η 7η πληγή, τελειώσαμε, φεύγουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό είναι για τον λαό Ισραήλ και για τους υπόλοιπους που δεν βάζουν, για να τους δώσει παρηγοριά ο Θεός και δύναμη, καθώς είναι γεγραμμένο, αν δεν συνετέμνονται οι μέρες, κανένας δεν σωζότανε. Κάμη συντόμευση, τελειώνει και η 7η πληγή πολύ γρήγορα και γίνεται και εμφανίζεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, όπου έχει γίνει εντωμεταξύ ο γάμος του Αρνίου και γίνεται η μάχη του Αρμαγεδόνα. Η δεύτερη πλάνη είναι ότι θα γίνει στα ενδιάμεσα, στα 3,5 χρόνια. Ας το δούμε και αυτό πώς το καλούν, σελίδα 1094. Είναι στο ΙΒ κεφάλαιο, το 7 εδάφιο. Από το 6 εδάφιο θα διαβάσω. Σελίδα 1094, ΙΒ 6. «Και η γηνή έφυγεν εις την έρημον, όπου είχε τόπον ετοιμασμένο από του Θεού δια να τρέφωσιν αυτή εκεί ημέρας 1260. Εδώ είναι τα πρώτα 3,5 χρόνια και η φυγή των Εβραίων, που τρέχουν να κρυφτούνε, γιατί σε λίγο θα αποκαλυφθεί. Πίστεψαν, εξέχει ο Θεός σε αυτούς πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Πίστεψαν ότι αυτός που εξεκέντησαν, που κάρφωσαν, είναι ο Μεσσίας, και τώρα δεν μπορούν να το δεχτούνε. Και μάλιστα, σαν μια μικρή παρένθεση, υπάρχει ένας ιεροκήρυκας, μια κίνηση Ισραηλιτών, διάβασα, που γυρίζουν την Αμερική και την Ευρώπη σε αναγεννημένες εκκλησίες και το κήρυγμά τους είναι: μην πιστεύετε ότι θα σωθείτε με το αίμα του Ιησού, μην πιστεύετε, με τη μετάνοια θα σωθείτε και την υποταγή σας στον νόμο. Μόνο υπακούοντας τον νόμο θα σωθείτε. Είναι το κήρυγμα των εσχάτων ημερών τώρα των Εβραίων. Όμως όταν περάσουν τα 3,5 χρόνια, με το κήρυγμα των δύο προφητών και με το θαύμα της Ανάστασης των δύο προφητών, τότε και θα πιστέψουν και θα ξεσηκωθεί ο Αντίχριστος, γιατί θα καθίσει στο βδέλυγμα της ερημώσεως στο ναό του Θεού σαν Θεός ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος, όπως έχουμε πει κατά πάσα πιθανότητα, είναι Έλληνας και δεν καυχόμεθα γι' αυτό, λυπούμεθα, αλλά έτσι είναι, και περιγράφει η Γραφή ότι είναι Έλληνας από δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο και το πιο απλό είναι ότι θα είναι από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Συρία, Αίγυπτος, Ασία και Ελλάδα, και ταυτόχρονα θα είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αναβίωσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λυπούμεθα που θα είναι Έλληνας, αλλά φαίνεται ότι είναι Έλληνας. Έτσι τουλάχιστον διακρίνουμε μέσα από τη Γραφή. Συνεχίζουμε όμως να δούμε πώς περιγράφουν την αρπαγή της Εκκλησίας. Πώς περιγράφει η διδασκαλία αυτή, και λέει στο 7 εδάφιο: «Και έγινε πόλεμος στον ουρανό. Και ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Και ερήφθη ο δράκον ο Μέγας, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην, ερήφθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν με ταυτού. Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό: τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού, διότι κατερήφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα, και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του Αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου, δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής, ουέις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσα, διότι κατέβει ο διάβολος σε εσάς έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει». Και με την ερμηνεία την εξής, στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, την ερμηνεύουν ως εξής: «Καθώς είναι γραμμένο, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στον καιρό του», λέγουν ότι ο κολλείον είναι ο διάβολος που είναι στον ουρανό, και όταν πέφτει στη γη, τότε αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Όμως και εδώ ισχύει χρονικά πάλι το ίδιο,
γιατί μιλάνε για την 7η σάλπιγγα, άρα πάρα πολύ καλά θα ξέρει, θα ξέρουν οι άνθρωποι όταν τελειώσουν οι 7 σφραγίδες και φτάσει και η 7η σάλπιγγα ότι τώρα γίνεται η αρπαγή. Χρονικά λοιπόν είναι μια πλάνη, γιατί κανένας δεν ξέρει τους χρόνους και τους καιρούς, σαν κλέφτης ενυχτή έρχεται. Επιπλέον δεν είναι ο κολλίον στον ουρανό ο διάβολος που εμποδίζει στη γη να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Γιατί να εμποδίζει από τον ουρανό να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος? Αλλά ο κολλίον είναι εδώ στη γη, που είναι ο Χριστός, είναι η Εκκλησία, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Άρα αυτός που εμποδίζει την αποκάλυψη του Αντίχριστου δεν μπορεί να είναι ο διάβολος στον ουρανό, αλλά είναι η Εκκλησία στη γη, που όταν θα φύγει η Εκκλησία από τη γη, τότε δεν θα υπάρχει εξουσία και δύναμη του Χριστού, ώστε εύκολα πια θα μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Σε αυτά τα μέσα 3,5 χρόνια, το θαύμα που γίνεται είναι το ότι πιστεύει ο λαός Ισραήλ. Ότι ο λαός Ισραήλ σαν λαός πια επιστρέφει στο Θεό. Και εκεί δοξάζεται ο Θεός. Γιατί αυτοί που τον εσταύρωσαν, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, τον πιστεύουνε, επιστρέφουν σε Αυτόν. Και γίνεται η μεγάλη φυγή των Ιουδαίων για να γλιτώσουν από τον Αντίχριστο. Προσέχετε, προσεύχεστε η φυγή σας να μην γίνει Σάββατο και να μην γίνει χειμώνα, γιατί θα είναι τραγικές ημέρες να γίνει Σάββατο και χειμώνα. Σάββατο γιατί θα υπάρχει ο νόμος ώστε να μην μπορείτε να περπατήσετε πέραν των 5 χιλιόμετρων, και χειμώνα γιατί θα είναι τρομερή η έξοδός σας από τις κατοικίες σας ή από τον τόπο σας. Αδελφοί αγαπητοί, και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τις άλλες διδασκαλίες, αλλά αυτές εν γέννη είναι οι πιο σημαντικές. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι η αρπαγή της Εκκλησίας στην Αποκάλυψη αρχίζει στο 4ο κεφάλαιο, όπου με το 3ο τελειώνει η περιγραφή της Εκκλησίας, και έκτοτε δεν αναφέρεται η λέξη Εκκλησία στην Αποκάλυψη. Τελειώνει με το τέλος του 3ου κεφαλαίου. Όμως είναι γραμμένο η γνώσης φυσή και συνεχίζει η αγάπη οικοδομή. Έστω και αν έχουμε φανέρωση και αποκάλυψη όλης της αλήθειας, έστω και αν έχουμε τις μισείς ή λίγης. Το βέβαιο είναι ότι έστω αν τα λέμε καλά ή και αν δεν τα λέμε καλά, αυτό δεν θα μας πάει στον ουρανό. Δεν θα μας πάει στον ουρανό το γεγονός ότι καταλάβαμε καλύτερα από τους άλλους αυτά που οι άλλοι δεν κατάλαβαν καθόλου, ή αυτά που οι άλλοι κατάλαβαν λίγο ή πολύ. Και ούτε η κάφησή μας είναι δυνατόν αυτή της γνώσης, εάν υπάρχει, που δεν πρέπει να υπάρχει, είναι αυτή που θα μας σώσει. Ποτέ μην πούμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι επειδή ξέρουμε κάτι περισσότερο ή νομίζουμε ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, γιατί η Γραφή λέει ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε και κάθε μέρα μαθαίνουμε. Ποτέ να μην σκεφτούμε, μην αφήσουμε την καρδιά μας να μας κοροϊδέψει, ότι εμείς που θεωρούμε, έστω ότι πράγματι έχουμε την απόλυτη αλήθεια, ότι εμείς θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και οι άλλοι που δεν τα ξέρουν όλα δεν θα λάβουνε. Είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, να διεκδικήσουμε από μόνοι μας τη σωτηρία μας. Σωτηρία είναι χάρισμα. Σωτηρία είναι με το αίμα του Χριστού. Τη σωτηρία δεν θα τη δώσει ο Θεός επειδή μας αποκάλυψε κάτι, αλλά θα μας τη δώσει ο Θεός, θα μας τη χαρίσει ο Θεός, επειδή μένουμε εκεί που ο Θεός μας θέλει. Η αγάπη οικοδομεί. Η γνώση φυσική καταστρέφει. Η γνώση γκρεμίζει. Και οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται ότι τα ξέρω όλα και δεν είναι τίποτα που είναι άγνωστο σε μένα, έχω πάσαν την αποκάλυψη, πάσαν την προφητεία, λαλώτας γλώσσας των αγγέλων, όλα τα υπάρχοντά μου, είμαι ένας τέλειος χριστιανός. Και λέει η Γραφή, αν δεν έχεις αγάπη, είσαι χαλκός ηχών και κύβαλων αλαλάζων. Είσαι ντενεκές ξεγάνωτος. Είσαι τίποτα.
Όλα αυτά σε τίποτα δεν σε ωφελούν. Μας τα φανερώνει ο Θεός. Πιστεύουμε, αλλά μην ξεχνάτε και οι άλλοι πιστεύουν το ίδιο. Πιστεύουμε ότι έχουμε την αλήθεια και το πιστεύουμε με βεβαιότητα, γιατί το στηρίζουμε στο Λόγο του Θεού με απλότητα. Αλλά και οι άλλοι το πιστεύουν. Και δεν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί, να μας οικοδομήσει ο Χριστός επειδή έχουμε γνώση. Αντιθέτως μάλιστα. Η γνώση είναι ένα σκάνδαλο, ένα πρόσκομα. Και πόσο λυπάμαι όταν βλέπω ανθρώπους να ασχολούνται τόσο πολύ με κάτι που το θεωρούν αποκάλυψη και προσπαθούν να πείσουν και τους άλλους. Τι κρίμα. Θα μου πεις, εσύ κάνεις αυτό το ίδιο? Αδελφοί, σας ομολογώ πως όχι. Αν με ρωτήσουν, το λέω. Αν έρθει ο καιρός να το διαβάσουμε, το διαβάζω. Αν χρειαστεί να το κηρύξω, το κηρύττω. Αλλά πάντοτε λέω στην καρδιά μου, αλλά και λέω και με το στόμα μου έξω από την καρδιά μου, μακάρι να είναι η αλήθεια. Αλλά κι αν είναι, δεν κερδίζω πολλά πράγματα. Μακάρι να είναι η αλήθεια. Αλλά κι αν δεν είναι, δεν χάνω πολλά πράγματα. Εκείνο που έχει σημασία είναι: αγαπάς τον αδελφό σου. Αγαπάς τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Βάζεις την ψυχή σου υπέρ του αδελφού σου. Ας μην ξέρει πολλά, ας κάνει και λάθος. Αγαπάμε τον αδελφό μας, αδελφοί. Πρώτον. Δεύτερον, αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Μπορεί να μην ξέρει τίποτα ο πλησίον σου. Και άλλωστε ο φτωχός ο Λάζαρος τίποτα δεν είχε. Όμως ο πλούσιος, ο άρχοντας, τα είχε όλα. Και είχε και σοφούς και θα είχε και κήρυκες και θα είχε και διδασκάλους. Ο Λάζαρος είχε σκυλιά που γλύφαν τις πληγές του. Αλλά όμως τον ουρανό είναι ο Λάζαρος. Και ο πλούσιος είναι απόξω. Δεν θα ήθελα καθόλου, αδελφοί, να είχα πλήρη αποκάλυψη και να μείνω στην εφταετία του Αντίχριστου. Θα ήθελα πάρα πολύ, έστω και αν δεν ήξερα πολλά και αν δεν ξέρω πολλά, να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και η σιγουριά μας και η βεβαιότητά μας είναι η αγάπη, αδελφοί. Και να προσέχουμε, ας μην γινόμαστε και πάρα πολύ διδάσκαλοι, γιατί μεγαλύτερα κατάκριση θα λάβουμε. Ό,τι μας φανέρωσε ο Θεός, αυτό ας μένουμε. Και εκεί ας ησυχάζουμε. Και εκεί ας δοξάζουμε το Θεό. Αλλά σε αυτό το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι στο αν αγαπάμε τους αδελφούς μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αν αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Και αν αγαπάμε τον Χριστό, τον Κύριο, μόλι μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Αγαπημένα μου αδέλφια, η αλήθεια θα μας πάει στον ουρανό, έστω και αν δεν είναι απόλυτη. Η αγάπη όμως θα μας στερήσει τον ουρανό, αν δεν είναι απόλυτη. Απόλυτη. Δεν θα στερηθούμε τον ουρανό αν κάτι δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Πολλά δεν έχουμε καταλάβει πολλά. Πολλά δεν ξέρουμε. Όλα, άλλωστε μας το λέει ο Θεός, κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Βλέπουμε ως εκατόπτρο ενιγματοδός. Άλλο μας λέει ο Θεός ότι αυτά που δεν ξέρεις, παιδί μου, είναι διπλάσια από αυτά που ξέρεις. Η απόλυτη αλήθεια δεν μας εξασφαλίζει τον ουρανό. Η έλλειψη της απόλυτης αλήθειας δεν μας αφαιρεί τον ουρανό. Αυτά που έχουμε καταλάβει εκεί να μένουμε. Και ας μένουμε σε αυτά που μας εξασφαλίζουν τον αγιασμό μας και την καθαρότητά μας. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, εκεί που πρέπει να δώσουμε προσοχή μεγάλη είναι στην αγάπη. Στην αγάπη στο Θεό. Με όλη μας την ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη και τη διάνοια. Στην αγάπη του στον πλησίον μας. Στο διπλανό μας. Σαν τον εαυτό μας. Όπως θέλουμε εμείς να πάμε στον ουρανό με την ίδια επιθυμία να θέλουμε να πάει και ο συνάδελφός μας. Δεν είναι εύκολο ο Θεός να μας δώσει χάρη. Γιατί το να πούμε ότι ξέρουμε όλη την αλήθεια είναι εύκολο. Που μπορώ να σας βεβαιώσω και να σας πω εγώ ότι ξέρω όλη την αλήθεια και να κάνω και λάθος. Αλλά δεν μπορώ να σας βεβαιώσω
ότι έχω αυτή την αγάπη να αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Αντιθέτως, διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις και έχω πάρα πολλές αμφιβολίες και ζητάω από το Θεό χάρη να πλημμυρίσει την καρδιά μου με αγάπη για να μην είμαι ελλιπής αγάπης. Δεν μπορώ να σας βεβαιώσω ότι σας αγαπάω όλους, όλα τα αδέρφια μου, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αντιθέτως, μάλιστα, αισθάνομαι πολύ ελλιπής, πάρα πολύ ελλιπής αυτό. Γι' αυτό και έχω ανάγκη να ζητάω από το Θεό και να λέω, Κύριε, αύξησέ με σε αγάπη. Γέμισε την καρδιά μου πιο πολύ με αγάπη και να πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Όμως, με αυτή τη σκέψη ότι η έλλειψη της αγάπης μπορεί να μας αφαιρέσει την ευκαιρία της αρπαγής της Εκκλησίας, ας γίνουμε προσεκτικοί, αδερφοί. Και άλλωστε, ο Λόγος του Θεού είναι σαφής, σαφέστατος, πέρα από κάθε και οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφοροποίηση. Προσέχετε δε εις εαυτούς. Μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εμπαντή καιρό, για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε κι εσείς έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αυτή είναι η δωρεά, αυτή είναι η επιθυμία μας, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι και η πρόταση του Λόγου του Θεού. Αγρυπνείτε δεόμενοι εμπαντή καιρό για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε εμπροσθέν του Υιού του ανθρώπου. Και ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να μην μείνουμε στη γνώση που φυσεί, αλλά έστω και με ελλείψεις στη γνώση, τις οποίες με τα πάσης βεβαιότητος όλοι μας έχουμε, να προχωρήσουμε στην αγάπη που οικοδομεί, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Κύριος μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου για να είμαστε Άγιοι δια της αγάπης. Η αγάπη θα μας εξασφαλίσει τον αγιασμό μας. Η αγάπη με την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια ποτέ, αδελφοί, δεν θα είναι απόλυτο κτήμα μας. Την αλήθεια εκεί πάνω θα τη γνωρίσουμε, εκεί πάνω θα δοξάσουμε, εκεί πάνω θα ευχαριστήσουμε, αλλά για να φτάσουμε εκεί πάνω, αυτό που θα μας πάει είναι η αγάπη. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν στην αγάπη που θα μας εξασφαλίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Και θυμάμαι, και δεν θα το ξεχάσω, όταν πρωτοπίστεψα, μου έδειξε ένα ο Θεός ένα ενύπνιο που είναι τόσο πολύ σοβαρό και έχει προσδιορίσει και τη χριστιανική μου ζωή. Μου έδειξε ότι ήμουν σε μια μεγάλη εκκλησία που είχε έναν άμβονα στο κέντρο και ανέβηκε κάποιος αδερφός και κήρυτε, αλλά η φωνή του ήταν ξύλινη. Δεν άγγιζε τις καρδιές. Ήταν διάλεξη χριστιανική. Και εκεί στο πίσω-πίσω κάθισμα καθόμουν, εγώ θυμάμαι πίσω-πίσω και αριστερά πίσω-πίσω καθόταν και ο Κύριος που δεν τον είχα δει, και όταν τελείωσε το κήρυγμα προφήτευσε και γύρισα να δω ποιος προφητεύει και ήταν ο Χριστός. Ήταν η πρώτη φορά που είδα το πρόσωπο του Κυρίου και είπε, «Σεις μας ευθήκατε εδώ δια την διδαχήν». Ο Θεός όμως είπε, «Εκπαιδεύεστε πρώτον εις την αγάπη προσευχόμενοι υπεραλλήλων για να εισέλθετε τη Βασιλεία των Ουρανών». Η ζωή μας είναι να εκπαιδευόμαστε στην αγάπη, αδερφοί. Και η εκπαίδευσή μας στην αγάπη γίνεται κυρίως με το να προσευχόμαστε. Και βέβαια το είδα αυτό και μέσα στη γραφή πολύ αργότερα. Θέλω, λέει, πρώτον πάντες να προσεύχεστε υπέρ αλλήλων και υπέρ όλου του κόσμου. Μη λυπάσαι λοιπόν αν κάτι δεν το έχεις καταλάβει καλά, αλλά και μη χαίρεσαι αν νομίζεις ότι τα έχεις καταλάβει όλα. Η αγωνία μας, η προσοχή μας, η προσευχή μας είναι να εκπαιδευτούμε στην αγάπη
προσευχόμενοι υπεραλλήλων για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αδερφοί, μ' αρέσει να σας λέω από εδώ πάνω καλή αντάμωση στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί είναι σε λίγο. Ο Κύριος έρχεται. Εντάξει, καλή αντάμωση και την άλλη Πέμπτη. Αλλά μέχρι την Πέμπτη δεν ξέρουμε, μπορεί να έχει έρθει και ο Κύριος. Επειδή δεν ξέρουμε, κάθε φορά θα λέμε καλή αντάμωση με το καινούριο σώμα μπροστά στο Χριστό. Αμήν.